σύμφωνα με την επαγγελία του Πατέρα, σήμερα πραγματοποίησε αυτό που είχε υποσχεθεί. Είχε υποσχεθεί ότι δεν θα περάσουν πολλές ημέρες και θα στείλει την επαγγελία του αυτή. Η επαγγελία ήτο η κάθοδος του Πνεύματος του Αγίου, δηλαδή η αποστολή άλλου παρακλήτου, όπως είχε πει και ο Χριστός μας. Το σημερινό γεγονός της καθόδου του Πνεύματος του Αγίου είναι ένα γεγονός σαν το Πάσχα, διότι το Πνεύμα το Άγιον είναι ισότιμον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και η Εκκλησία μας εορτάζει με την ίδια μεγαλοπρέπεια την ημέρα τη σημερινή. Λέγεται Πεντηκοστή, όπως ξέρετε. Δεν είναι κανένα όνομα που το έδωσαν οι άνθρωποι απλώς και ως έτυχε, αλλά διότι αριθμεί από την ημέρα της Αναστάσεως. Σήμερα η ημέρα 50 ημέρες, γι' αυτό λέγεται Πεντηκοστή. Έλαβε χώρα δηλαδή αυτό το γεγονός κατά την 50η ημέρα αρχής γενομένης από της Αναστάσεως. Θα ήθελα να ξέρουμε ότι αυτή η εορτή της 50ης υπήρχε και στην Παλαιάν Διαθήκη, όπως υπήρχε και Πάσχα. Οι Εβραίοι τρεις μεγάλες εορτές είχανε: το Πάσχα, την Σκηνοπηγία και την 50η, που τα κρατάνε μέχρι τη σήμερον. Δυστυχώς, ο λαός μας δεν γνωρίζει περί της ημέρας της σημερινής. Δεν γνωρίζει το τι επιτελέστη στην Εκκλησία και τι είναι αυτό το οποίο εστάλει από τον ουρανό εις αντίκρισμα της σταυρικής θυσίας του Ιησού. Διότι αν ο Χριστός δεν εσταυρώνεται, το Πνεύμα το Άγιο δεν θα ήρχετο, και κατά συνέπεια δεν θα μπορούσαμε να επανασυνδεθούμε με τον Πατέρα. Διότι αυτό το οποίο μας επανασυνδέει με τον Πατέρα είναι το Πνεύμα το Άγιο κατόπιν της σταυρικής θυσίας του Ιησού. Ήρθε ο Ιησούς, εγεννήθη, απέθανε, ετάφη, ανέστη, ανελήφθη και έπειτα ήλθε το Πνεύμα το Άγιο. Είναι απότοκον λοιπόν της σταυρικής θυσίας του Ιησού. Έφτασε ο Ιησούς και κατήλθε το Πνεύμα το Άγιο. Λέγεται άλλος παράκλητος, δεν ξέρω αν διαβάζετε ποτέ σας, διότι υπάρχει και άλλος παράκλητος. Ο άλλος παράκλητος είναι αυτός ο Χριστός. Γι' αυτό είπε: θα σας στείλω άλλον παράκλητον. Είμαι και εγώ παράκλητος, αλλά θα σας στείλω άλλον. Εγώ θα φύγω και αυτός θα μείνει. Και σήμερα στην Εκκλησία αυτός ο οποίος αγιάζει τους πιστούς είναι αυτός ο παράκλητος, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αν εφ' Πνεύματος Αγίου, δεν θα είχαμε θέση εμείς αυτή την ώρα εδώ. Το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο το οποίο παραλαμβάνει τον άνθρωπο αρχής γενομένης από του βαπτίσματός του. Αυτό το καθαρίζει από το προπατορικό αμάρτημα, και αν βαφτιστεί μεγάλος από τις συνθελημένες αμαρτίες, αυτός είναι ο παράκλητος που καθαρίζει τον άνθρωπο εκ των υστέρων από την ασθένεια, αγιάζοντας φερυπίν το έλεον. Αυτός αγιάζει το είδωρ, το Πνεύμα του Άγιον, το Πνεύμα Τίσου το Αγίο, αγίασον το είδωρ τούτο. Αυτό το Πνεύμα του Άγιον μετέβαλε προλίγου των άρτων σε σώμα και των ίνων εις αίμα, για να αγιαστούν οι πιστοί. Κατάπεμψον, Κύριε, το Πνεύμα στο Άγιον εφημάς, και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά και ποίησον των μενάρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου, αμήν. Το δε το ποτηρίο τίμιον αίμα του Χριστού σου, αμήν. Αυτά ελέγξαν προηγουμένως μέσα. Αυτό το Πνεύμα το Άγιον είναι να μας καθαρίζει από πάσης κυλίδος, από πάσης κυλίδος. Αυτό μας βοηθάει να προσευχηθούμε, αυτό μας βοηθάει να αντιληφθούμε και να ερμηνεύσουμε τα σγραφάς, αυτό μας βοηθάει σε παν έργων αγαθών.
Το Πνεύμα το Άγιο είναι μαζί τα σαρετάς, πίστη, πραότητα, εγκράτητα, χριστότητα. Τα πάντα τα δίδει το ένα και το αυτό το Πνεύμα το Άγιο. Εάν οι πιστοί γνώριζαν περί τίνους πρόκειται, δεν θα είπαν ποτέ από την Εκκλησία, ούτε από εσπερινό. Όχι θα διάλεγαν τις ημέρες για να έρθουν όποτε νομίζουν και ό,τι ώρα νομίζουν κλπ. Κλπ. Χωρίς να έχουν ευλόγους αιτίας να δυσκολεύονται. Θα έρχονται και στον εσπερινό και στον όρθρο, θα ερχόσαν στην Εκκλησία. Διότι το έχει τόσο πολύ ανάγκη το Πνεύμα του Άγιον ο άνθρωπος. Υπάρχουν εις τον κόσμο τράπεζες αίματος. Και αν συμβεί κάτι, θα τρέξουμε αμέσως να πάρουμε μια, δυο, πέντε μπουκάλες αίμα από την τράπεζα αίματος. Υπάρχει και τράπεζα πνεύματος, που είναι η Εκκλησία. Δεν υπάρχει έξω στην αγορά το Πνεύμα του Άγιον. Δεν αγοράζεται, δεν πουλιέται. Δεν είναι αντικείμενο συναλλαγής. Θα έρθει στην Εκκλησία, εδώ θα το λάβεις το Πνεύμα του Άγιον. Και κατεξοχήν δια της Θείας Κοινωνίας. Γι' αυτό λέγεται Θεία Κοινωνία, Θεία Επικοινωνία. Πολλοί ερχόμεθα εις την Εκκλησία, αλλά τυπικώς. Ερχόμεθα απλώς για να σταθούμε ή να πάρουμε ένα αντίδωρο. Πνεύμα Άγιο δεν παίρνουμε όμως. Το Πνεύμα το Άγιο είναι στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Ώστε γενέστε τις μεταλαμβάνω στην ειρηνή ψυχής κλπ. Εις άφεσιν αμαρτιών, εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν. Δεν κοινωνεί λοιπόν ο πιστός για τον α ή β λόγο. Είτε διότι δεν θέλει να εγκαταλείψει τα σαμαρτία σου, είτε δεν θέλει να μετανοήσει, να εξομολογηθεί κλπ. Ή άλλες προλήψεις έχει, ή κακώς το έχει πιάσει το πράγμα. Πνεύμα Άγιον δεν λαμβάνει. Και είναι δύσκολα έπειτα χωρίς την χάρη του Πνεύματος του Αγίου ο άνθρωπος να επιτύχει τα σαρετάς, αυτές τις οποίες είναι τόσο καλές και τις θέλουμε και για τον εαυτό μας και για τους άλλους και για τα παιδιά μας και για τους πάντας. Ζητάμε από τους ανθρώπους αρετάς χωρίς Πνεύμα Άγιον. Είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου οι αρετές. Να αγαπάς σωστά, όχι ερωτικά και να πετάς το μυαλό σου στην Ακρόπολη. Αυτό είναι σατανική αγάπη. Σωστά να αγαπείς τον συνανθρωπό σου και αυτόν τον εχθρό σου, χρειάζεσαι να έχεις Πνεύμα Άγιον. Εάν δεν έχεις Πνεύμα Άγιον δεν μπορείς. Γι' αυτό ο Παύλος όταν έγραφε τους καρπούς αυτού του δέντρου που λέγεται Πνεύμα Άγιον, στους Γαλάτας ε22 λέγει «Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν, αγάπη, χαρά, αγαθοσύνη, Χριστότης, πραότης, εγκράτεια, καρπή του Πνεύματος». Πώς λοιπόν θα τους αποκτήσω εγώ, πώς θα αποκτήσω αχλάδια εφόσον δεν έχω αχλάδια, πώς θα αποκτήσω πορτοκάλια εφόσον δεν έχω πορτοκαλέα, πώς θα τα αποκτήσω. Είναι ανάγκη να έχω το δέντρο για να έχω κατά συνέπεια τους καρπούς. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν εμείς σήμερα τι επιτελέστη στην Εκκλησία. Δεν ξέρουμε τι είναι η σημερινή ημέρα. Παρότι η Εκκλησία την έχει μεγάλη, λαμπρά ημέρα. Γι' αυτό και την ερχομένη εβδομάδα από τη Δευτέρα μέχρι των Αγίων Πάντων την άλλη Κυριακή την έχει ως διακαινήσιμον εβδομάδα. Την έχει καταλύσιμη πάντα, Τετάρτη, Παρασκευή. Χαρά μεγάλη, διότι επαναλαμβάνω το Πνεύμα το Άγιον είναι ισότιμο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. 10 μέρες ακριβώς από την ημέρα της αναλήψεως πέρασαν και ήρθε το Πνεύμα το Άγιον. Τα περιστατικά μας τα ανέφερε σήμερα ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς εις τας πράξεις των Αποστόλων, όπου επετέλεσε και το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Βρέθηκαν κλεισμένοι στο Υπερόον. Το Υπερόον υπάρχει μέχρι τη σήμερον, θέλω να ξέρετε, και μάλιστα το έχουν μουσουλμάνοι δυστυχώς για τις πολλές μας αμαρτίες. Το Υπερόον εκεί που ήσαν οι μαθητές που έγινε η Πεντηκοστή σήμερα είναι το μέρος που ο Χριστός μας τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ παρέδωσε τον μυστικό δείπνο. Εκεί έμειναν και βαφτίστησαν εν Πνεύματι Αγίου, όπως τους είπε. Ένα νέφος με μια βοή δυνατή επεσκέφθη το Υπερόον εκείνο και το εκάλυψε το οίκημα και έπειτα σαν κάποιον τρόπο να βγουν από εκεί πέρα άνθρωποι αυτοί, βγήκαν σαν βαφτισμένοι και με χάριν Πνεύματος Αγίου στο κεφάλι, διότι εθεάθης του καθενός στην κεφαλή να κάθεται μια γλώσσα πύρινη, πύρινη γλώσσα, σαν φωτιά, σαν πύρ.
που έπειτα είδαμε στη συνέχεια ότι ευγήκανε και κήρυξαν στη γλώσσα των ανθρώπων που ήσαντε εκεί. Για να μπορέσει να καταλάβει κανείς τη σημασία αυτής της ενεργίας, θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι, όπως σήμερα οι μουσουλμάνοι Φερρυππίν για να εορτάσουν το Μωάμεθ, το Ραμαζάνι και λοιπά, πηγαίνουν στη Μέκα, έτσι ακριβώς και οι Εβραίοι όπου βρισκόσανται, όσοι πιστεύαν στον ένα Θεό, έπρεπε να πάνε στα Ιεροσόλυμα, που ήταν ένας ναός, ο ναός του Σολομώντος. Και πράγματι από τα διάφορα μέρη της γης έφευγε κόσμος κατά αυτάς και πήγαινε από του Πάσχα και έμενε όλες τις ημέρες αυτές μέχρι τις Πεντηκοστής, εόρταζε όλες τις ημέρες αυτές και έπειτα έφευγε για την πατρίδα του. Μια λοιπόν την τελευταία σχεδόν ημέρα που ήταν τόσος κόσμος εκεί συγκεντρωμένος. Όπως ακούσαμε σήμερα, 18 γλώσσες και διάλεκτοι υπήρχαν. Δηλαδή υπήρχε τόσος κόσμος από διάφορα μέρη. Κρήτε λέει από τη Μεσοποταμία, από την Αραβία, από χίλια δυο πράγματα, όπου το Πνεύμα του Άγιον μίλησε στου καθενός τη γλώσσα και τη διάλεκτο. Κατέβηκε τόσο χαμηλά και στη διάλεκτο ακόμη, ώστε να μην ξεφύγει κανενός η αλήθεια αυτή. Και έλεγε λέει τα μεγαλεία του Θεού. Και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι άκουσαν απευθείας από τους Αγίους Αποστόλους το κήρυγμα της ημέρας της Πεντηκοστής, το μετέφεραν ασφαλώς στην πατρίδα τους που πήγανε, ότι αυτό και αυτό έγινε στα Ιεροσόλυμα φέτο. Αυτό ακούσαμε, εκείνο συνέβη. Γι' αυτό θεωρούνται Απόστολοι πρώτων Αποστόλων. Δεν είναι οι Απόστολοι ή οι 12 ή οι 70 οι οποίοι μετέφεραν την αλήθεια της Ιερουσαλήμ στον κόσμο. Είναι αυτοί της Πεντηκοστής οι οποίοι επήγαν στις πατρίδες τους και διηγήθησαν τα μεγαλεία του Θεού. Έπειτα βγήκανε οι Απόστολοι και έφτασαν και μέχρι τις πατρίδες αυτών, τους εβάφτισαν, τους έφτιαξαν εκκλησία, πρεσβυτέρους, επισκόπους κλπ. Σήμερα είναι λοιπόν οι απλοί, οι λαϊκοί Απόστολοι οι οποίοι εκήρυξαν τα μεγαλεία του Θεού. Εκείνο που θέλω να προσέξουμε ιδιαιτέρως είναι ότι μίλησε στου καθενός τη γλώσσα και μάλιστα φτάσαν αυτοί μέχρι να ξενιστούνε. Πώς εμείς, εφόσον αυτοί είναι Γαλιλαίοι και ξέρουν μια γλώσσα την Εβραϊκή, πώς εμείς ακούμε τώρα ο καθένας τη γλώσσα μας? Και μάλιστα έφτασαν μέχρι σημείου, διότι ορισμένοι δεν αντιλαμβάνονται τον άλλον τη γλώσσα και κακοπροαίρετοι όντες τους είπαν στους ανθρώπους ότι είναι μεθυσμένοι. Όταν άνθρωπος μεθύει, βέβαια τα μπερδεύει εκεί και δεν μπορεί να δώσει να καταλάβει ο άλλος. Του λέει κάτι τέτοιο είναι. Αυτός Φερρυππίν ήταν Κρίς ή ήταν ξέρω εγώ Εβραίος, ο άλλος μιλούσε αράπικα, δεν τα καταλάβαινε. Όμως ο Πέτρος πήρε τη θέση του και αντέστρεψε την απάντηση και τους είπε: Κύριοι, στις 9 το πρωί, στις 3 την ώρα, μεθυσμένοι δεν υπάρχουν. Αλλά αυτό που γίνεται, αυτό που ακούτε, αυτό που εκπλήτεστε, είναι κάτι που έχει λεχθεί 800 χρόνια προ Χριστού. Ο δικός σας ο προφήτης ο Ιωήλ έχει πει για αυτό το οποίο θα γίνει σήμερα. Γι' αυτό μην ξενίζεστε. Το Πνεύμα του Άγιον έχει πει δια του προφήτου Ιωήλ ότι θα εκχέω εκ του πνεύματός μου και θα ομιλούν γλώσσες και νες κλπ. Αυτό λοιπόν πραγματοποιείται. Μη σοκάρεστε, μη σκανδαλίζεστε. Εκείνο που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι το Πνεύμα συγκατέβει και μίλησε και στη διάλεκτο ακόμη. Παραδείγματι, εμείς είμεθα Έλληνες. Ομιλούμε, λέμε, την ελληνική. Και εντούτοις, αν πας στην Κρήτη, δεν μπορεί να συνονοηθείς πολλές φορές, γιατί έχουν ίδια προφορά. Αν πας στην Αρβανιτιά, δεν μπορεί να συνονοηθείς, διότι έχουν ίδια διάλεκτο. Αν πας στη Ρούμελη, αν πας στη Ζάκυνθο, έχουν δικιά τους διάλεκτο και δεν μπορούν. Εντούτοις, εμίλησε και σε αυτές τις διαλέκτους, ότι όλοι αυτοί να καταλάβουν. Εσείς οι περισσότεροι δεν είσαστε από εδώ. Δεν γνωρίζετε όμως το τι τεκταίνεται εδώ στις Αθήνες αυτές τις ημέρες. Εδώ υπάρχουν κινήσεις οι οποίες υπονομάζονται της Πεντηκοστής. Είναι αιρετικές κινήσεις αυτές. Δεν έχουν καμιά σχέση με την Ορθοδοξία. Έχουν έρθει όπως όλες οι αιρέσεις από την Δύση και συγκεκριμένως από την Αμερική. Αυτοί διετείνονται ότι μιλούν ξένες γλώσσες και είναι συνδεδεμένοι με την Πεντηκοστή.
Κατά συνέπεια μιλούν δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου. Όμως, εάν ένας άνθρωπος παρατηρητικός πάει στη συγκέντρωσή τους, θα ακούσει ότι ομιλούν ξένες γλώσσες, δεν τις καταλαβαίνει αυτός τι μιλούν, αλλά δεν είναι κανένας στο ακροατήριο από εκείνους που μιλάνε τη γλώσσα αυτή. Κατά συνέπεια, δεν μιλούν δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου. Για το Πνεύμα του Αγίου έδωσε να μιλήσουν σε 18 γλώσσες, αλλά είχε και αντίκρισμα μπροστά του. Είχε Πάρθους, Μύδες από την Μεσοποταμία, από την Αραβία, από τη Λιβύη, Κρήτες, Έλληνες, Ιουδαίους κλπ. Σήμερα εμείς είμαστε Έλληνες. Τι θα μας μιλήσει λοιπόν το Πνεύμα του Αγίου, Κινέζικα, εφόσον είμαστε Έλληνες? Άρα είναι δαιμονισμένοι. Φυλαχτείτε όσο μπορείτε. Μην πιστεύετε. Αν μιλάτε, κύριοι, ξένες γλώσσες, να πάνε να βρείτε αυτούς που είναι η γλώσσα τους. Εμείς είμαστε Έλληνες. Κατά συνέπεια, το Πνεύμα του Αγίου δεν μιλάει ψέματα. Εσείς είστε ψεύτες και είστε πλανημένοι από τον Σατανά. Δεύτερον, έχουμε πολλές φωτισμένες σήμερα, οι οποίες φωτίζονται και γράφουν, λέγει. Και τι γράφουνε? Ανοησίες. Εν πάση περιπτώσει, γράφουνε. Το είπε, λέγει, το Πνεύμα του Άγιον. Στις εσχάτες ημέρες θα γίνεται αυτό και αυτό. Ο Πέτρος, όταν βγήκε επάνω, τους είπε: «Κύριοι, αυτό που είναι γραμμένο σε σχάτες ημέρες ότι θα γίνει αυτό και αυτό, πραγματοποιείται σήμερα». Έσχατες ημέρες της προφητείας είναι από τότε που έγραψε ο προφήτης μέχρι τις ημέρες που πραγματοποιήθη. Έσχατες ημέρες για μας είναι από Χριστού μέχρι στην τελεία των αιώνων. Εφόσον άλλωστε ο Πέτρος λέει ότι αυτή η προφητεία πραγματοποιείται σήμερα, πώς θα ξαναπραγματοποιηθεί έπειτα από 2000 χρόνια, εφόσον πραγματοποιείται? Αυτό λέει είναι το ηρημένον υπό του προφήτου Ιωήν λέγοντος. Αυτό πραγματοποιείται σήμερα, μη σκανδαλίζεστε. Δεν είμαστε μεθυσμένοι, δεν είμαστε τρελοί. Το είπε, ο θα γίνει και γίνεται. Πώς μπορούμε να το ζητάμε τώρα αυτό να ξαναγίνει έπειτα από 2000 χρόνια? Ένα μικρό παράδειγμα. Ο Ιωσήφ από την πρόνοια του Θεού εστάλει να βοηθήσει τη Μαρία, την Παναγία μας, την εγκυμοσύνη κλπ. Όταν την είδε έγκυο, την πέρασε ότι είναι εξ αμαρτίας. Κλεψίγαμον υπονών, λέγει ο υμνογράφος. Επεμβαίνει ο άγγελος και του λέει: «Ιωσήφ, λάθος. Αυτό το οποίο γίνεται τώρα είναι εκείνο που γράφει ο προφήτης Ισαΐας. Δεν γράφω προφήτης Ισαΐας, Ιωσήφ, ιδού η Παρθένος εγκαστρή έξετε έξετε ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Ορίστε, αυτό είναι. Κάθισε ίση. Επίστη ο Ιωσήφ και πήρε τη Μαρία. Πραγματοποιήθηκε. Αυτό που γίνεται τώρα είναι η πραγματοποίηση της προφητείας αυτής. Θα ξαναγίνει λοιπόν τώρα, θα έχουμε ξανά σύλληψη, θα ξανατυπάρουμε την προφητεία αυτή, να τη χρησιμοποιήσουμε όποτε εμείς νομίζουμε? Αυτή είναι η πλάνη. Γι' αυτό σήμερα δεν είναι μόνο το θέμα το ένα. Το κατεξοχήν θέμα είναι να προσεχτεί αυτό το θέμα, αυτή η υπόθεση, διότι χιλιάδες κόσμων, να μην σας πω εκατομμύρια, πλανώνται κάτω από τους ανθρώπους αυτούς. Και η πλάνη αυτή των φωτισμένων και των μεν και των δε. Είναι και στο εξωτερικό, δεν είναι μόνο στο Πανελλήνιο, όπου να πας στα έσχατα της γης, έχει φτάσει αυτή η πλάνη. Φόσον η προφητεία πραγματοποιήθη, φόσον το θέμα ετελείωσε, αυτοί ξανατοπαίρνουν για να ενισχύσουν την πλάνη τους. Φυλαχθείτε όσο μπορείτε. Άμα ακούτε φωτισμένες, άμα ακούτε ανθρώπους που μιλάνε με την Παναγία, άμα ακούτε ανθρώπους που μιλάνε με τους Αγίους κλπ, να κουμπωνόσαστε και να φεύγετε. Άμα ακούτε αναστενάρια κλπ, να κουμπωνόσαστε και να φεύγετε. Το Πνεύμα του Άγιον δεν κάνει τέτοια πράγματα. Το Πνεύμα του Άγιο, γνωρίζοντας ποιοι άνθρωποι είσατε μπροστά του, μίλησε δια των Αποστόλων στου καθενός τη διάλεκτο και έφυγε γεμάτος και έφυγε χορτασμένος και έφυγε ενισχυμένος και έφυγε φωτισμένος και μετέφερε τα μεγαλεία του Θεού στην άκρη του κόσμου. Φόβος και τρόμος πρέπει να συνέχει τον άνθρωπο που εισέρχεται στην Εκκλησία. Φόβος και τρόμος πρέπει να συνέχει τον άνθρωπο ο οποίος αμαρτάνει. Γιατί όπως λέει ο Θείος του Σώστημος, αν ο άνθρωπος είχε λίγο φόβο Θεού, ή δεν θα μάρτανε καθόλου ή θα μάρτανε λίγο. Εμείς, προκειμένου να αρχίσουμε οποιαδήποτε ακολουθία, θα πούμε στην αρχή: «Βασιλεύ
ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, το πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Ποιος το πιστεύει αυτό το πράγμα? Οπουδήποτε ο άνθρωπος κι αν κρυφτεί, στου βοδιού το κέρατο μέσα να μπει, να αμαρτήσει, είναι μπροστά ο Θεός, είναι μπροστά το Πνεύμα του Άγιον, τον βλέπει ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Δυστυχώς εμείς μην το πεις πουθενά, οι δυο μας θα το ξέρουμε, μα το ξέρει και ο παράκλητος, το ξέρει και ο Θεός. Μη σε δει κανένας που θα έρθει εδώ, μα τον βλέπει ο Θεός. Τι κι αν σπάς το λαμπτήρα απ' έξω, τι κι αν σβήνεις το φως, τι κι αν πηγαίνεις στην άκρη του κόσμου, στα φαράγγια, στις ερημιές κλπ, τι κι αν μιλάς σιγά, τι, εφόσον αμαρτάνεις, εφόσον ενεργείς, εφόσον λες ενώπιον του Θεού. Στην παλιά εικονογραφία πάντοτε, πάνω εδώ από το τέμπλαιο, ακριβώς στην ωραία πύλη, ζωγράφιζαν ένα μάτι, ένα αυτί και ένα χέρι να γράφει. Είναι αυτά του Θεού που βλέπει τους πάντας, που ακούει τους πάντας και γράφει τα πάντα. Και να γράφε μόνο ο Θεός, να γράφε μόνο ο παράκλητος θα ήταν τίποτα. Γράφει και η συνείδηση, αλλά γράφει και ο διάβολος, ο οποίος θα εξητήσει του καθενός εν πάση λεπτομέρεια. Τότε, εκεί, με εκείνον, με την άλλη κλπ. Αυτό έκανες, εν πάση λεπτομέρεια θα παρουσιαστούν. Αν λοιπόν ο άνθρωπος ήθελε να προσέξει τη ζωή του, έπρεπε να προσέξει τις κινήσεις, τη δύναμη και την παρησία και την απανταχού παρουσία του Πνεύματος του Αγίου. Το λέμε το Βασιλεύ Ουράνιε παράκλητε, αλλά χωρίς να έχουμε καμία επίγνωση περί τίνους πρόκειται. Τέτοια ώρα περίπου, τρίτην ώρα, 9 περίπου η ώρα, έγινε η κάθοδος του Πνεύματος του Αγίου. Η Εκκλησία μας έχει θεσπίσει την ημέραν αυτήν να κάνει μία ανακολουθία μικρήν και να καλεί τους ανθρώπους να κλείνουν στα γόνατα, προκειμένου να διαβάσει ωραίες ευχές τις οποίες έχει συνθέσει ο Μέγας Βασίλειος, παρακαλώντας τον Πατέρα να στείλει το Πνεύμα του Άγιον και σε μας, να μείνει μαζί μας, να μας παρηγορήσει, να μας δυναμώσει, να μας φωτίσει, να μας ελέγξει και περί αμαρτίας ακόμη, ώστε να μπορέσουμε να σωθούμε. Γι' αυτό θα δείτε σε λίγο, ο ιερεύς θα βγει και θα γονατίσει εδώ και θα καλέσει και μας, δεύτε κλείνεται εις τα γόνατα. Και οι έχοντες υγείαν θα γονατίσουν, και οι γέροντες και οι νέοι, όχι μόνο εδώ, αλλά όπου υπάρχει ορθοδοξία σήμερα, για να πάρουν αυτή τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Θα την πάρουν όμως? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο και αυτό πρέπει να προσεχθεί. Για να μπορέσει να έχει μία εικόνα αγαθήν από αυτή τη σκηνή ο άνθρωπος, θα πρέπει να πάει ο νους του στην Κιβωτό. Όταν έγινε ο κατακλυσμός, επί 40 μέρες που είχαν ανοίξει η άβυση και έριχνε και ο ουρανός το νερό, όπως λέγει η Γραφή, ανέβει απάνω από τα ψηλότερα όρη της γης και η Κιβωτός εφαίρετο επί των υδάτων. Έπειτα από 150 ημέρες που έμεινε η Κιβωτός επί των υδάτων, ο Νόε είδε ότι έπαυσε να βρέχει από πάνω και του ήρθε ο λογισμός μήπως άρχισε να αποσύρεται και το νερό, μήπως παρουσιάστηκε κάνα βουνό, καμιά κορυφή, και σκέφτηκε να αφήσει ένα πουλί από αυτά που είχε μέσα κατά ζεύγη. Άνοιξε λοιπόν το παράθυρο και άφησε έξω να βγει ένας κόρακας. Από αυτό θα κανόνιζε περίπου τι έγινε. Ο κόρακος όμως δεν επέστρεψε για να του φέρει κανένα νέο, όπως τα λέγαμε. Διότι ο κόρακος όταν βγήκε έξω, βρήκε Πάσχα επί της επιφανίας των υδάτων. Να σου ζώα την πανιέα, να σου άνθρωποι, να σου επίσημοι, να σου ανεπίσημοι, να σου κι αυτοί οι μαστόροι της Κιβωτού, όλοι νεκροί. Κάθισε λοιπόν και τρώγε ο κόρακας, δεν επέστρεψε πίσω. Τότε σκέφτηκε να αφήσει ένα καθαρό πουλί και άφησε, λέει, την Περιστερά. Περιστερά, ξέρετε, είναι τύπος του Πνεύματος του Αγίου. Οσί Περιστερά, είναι καθαρό πουλί. Και ο Χριστός μας πάντοτε το εσεβάστη αυτό το πουλί. Και θυμούμε μια περίπτωση όταν πήγε στο ναό
και τους τα διέλυσε εκεί πέρα, τους ξέχαιε το κέρμα, τους ανέτρεψε τα στραπέζας. Όταν έφτασε εκεί σε μερικούς που είχαν περιστέρια και τα πουλούσαν γιατί πηγαίναν και κάναν τον καθαρισμό, όπως το συναντούμε στο θέμα του σαραντίσματος, τους είπε «Σεις πάρτε τα και φύγετε». Δεν τους άνοιξε τα κλουβιά να τους απολύσει τα πουλιά. Εσεβάστηκε την εικόνα του περιστεριού, διότι είναι τύπος του Πνεύματος του Αγίου. Και από εδώ απορρέει, αν ο Χριστός εσεβάστη το περιστέρι που είναι εικόν του Πνεύματος του Αγίου, πώς εγώ δεν θα σεβαστώ την εικόνα του Κυρίου μου, της Παναγίας μου και των Αγίων μου, που μου λένε οι αιρετικοί να τις πετάξω από το σπίτι. Εν πάση περιπτώσει, ο Νόε άφησε ένα περιστέρι. Βγήκε το περιστέρι έξω, το περιστέρι είναι καθαρό. Δεν κάθεται σε βρωμιά, δεν κάθεται σε σημαία, τίποτα. Πέταξε, λέει, πέταξε. Δεν βρήκε πουθενά να κουμπίσει τα πόδια του να ξεκουραστεί και αναγκάστηκε ξανά ήρθε στην Κιβωτό. Και ο Γερονό έβαλε το χέρι του και ξανά το πήρε μέσα. Όταν λοιπόν, αγαπητοί μου, ο ιερεύς γονατίσει και αρχίσει να παρακαλεί τον ουρανό να στείλει και σε εμάς το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει. Και σαν περιστερά επάνω στον καθέναν ο οποίος είναι γονατισμένος, θα αρχίσει να πετά. Πού θα βρει όμως καθαρό για να καθίσει? Διότι για να καθίσει πρέπει να βρει καθαρό. Δεν βρει καθαρό, θα επιστρέψει και θα ξαναπάει μέσα. Γονατίζουν οι πάντες. Γονατίζει η κυρία με το παιδάκι της. Καλό. Τα άλλα τα πέντε τα σκοτωμένα που έχει όμως που δεν τα έφερε. Προχωρεί το Πνεύμα το Άγιο. Πάει πιο κάτω, βρει τη γιαγιά γονατισμένη. Να καθίσω? Πού να καθίσω? Αυτή χώρισε τον άντρα της. Αυτή χώρισε το παιδί της. Αυτή βγαίνει στη γειτονιά και κατηγορεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πού να σταθεί? Πάει πιο κάτω, πηγαίνει, το βρίσκει πόρνο των άλλων, το βρίσκει μοιχό των άλλων, το βρίσκει βλάσιμο των άλλων, το βρίσκει κλέπτη των άλλων, το βρίσκει. Πού να καθίσει? Πετάει. Και αν βρει κάπου καθαρό, θα μείνει. Διαφορετικά θα γυρίσει πίσω. Αν αυτός ο φόβος, δηλαδή ο σεβασμός, ο υπολογισμός υπήρχε στους πιστούς, δεν θα πήγαιναν απλώς με το κοστούμι τους μόνο αλλαγμένο το εξωτερικό σήμερα στην εκκλησία. Θα είχαν εξομολογηθεί, θα είχαν συνθηκολογήσει με όλους και αγαπήσει, δεν θα είχαν δικαστήρια, δεν θα είχαν μίση και πάθη και την καλημέρα θα τη λέγανε, και τότε θα έρθουνε για να λάβουν τη ειρήνη του Θεού που είναι η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δια Πνεύματος Αγίου. Αυτά είναι συλλήβδιν εν συνόψη τα περιστικά γύρω από τη μεγάλη αυτή εορτή. Εύχομαι όλοι χάρη του Κυρίου να βρεθούμε καθαροί και το Πνεύμα το Άγιο να μείνει επάνω μας, να μας φωτίσει και να μας οδηγήσει το υπόλοιπο της ζωής μας και να μας αξιώσει της επουρανίου βασιλείας. Αμήν. Μια πολύ μεγάλη ωφέλεια θα προκύψει εις τον άνθρωπο πρόσερος και αιώνιος εάν θελήσει να προσέχει αυτά τα οποία έζησε και δίδαξε ο Χριστός μας. Ο άνθρωπος θα πρέπει να γνωρίζει τους εχθρούς του. Εάν δεν γνωρίζει τους εχθρούς του, θα πέσει εύκολα στο χέρι τους. Θα πέσει εύκολα στην παγίδα τους, στην πλεκτάνη τους. Και υπάρχουν εχθροί και εχθροί. Δεν είναι εχθροί αυτοί που λέμε εμείς, οι οποίοι μας έβλαψαν το χωράφι, μας έβλαψαν την περιουσία, μας έβλαψαν το σώμα. Εχθροί είναι εκείνοι οι οποίοι βλάπτουν την ψυχή μας, διότι όλα τα άλλα τα υλικά πράγματα θεραπεύονται. Το θέμα της ψυχής είναι εκείνο το οποίο δεν θεραπεύεται. Και έχει και αυτή η ψυχή τους δικούς της εχθρούς. Και όταν ο άνθρωπος δεν τους ξέρει, τότε εύκολα, επαναλαμβάνω, πέφτει στην παγίδα τους και χάνεται. Ποιοι είναι οι εχθροί του ανθρώπου? Είναι τρεις βασικοί εχθροί του ανθρώπου. Σειρά, ποιος είναι πρώτος,
ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος. Πολλοί νομίζουν ότι ο υπαρίθ ένα, εχθρός του ανθρώπου, είναι ο Σατανάς. Έχουνε λάθος. Τους διαψεύδει ο Χριστός. Ο Σατανάς είναι τρίτος εις την σειράν των εχθρών του ανθρώπου. Ο πρώτος εχθρός του ανθρώπου είναι η σάρξ του. Ο δεύτερος εχθρός είναι ο κόσμος και τρίτος έρχεται ο Σατανάς. Εάν δεν τοποθετηθούν οι εχθροί κατά αυτήν την σειράν και αν δεν αντιμετωπιστούν κατά αυτήν την σειράν, εις μάτιν κοπιάζει ο άνθρωπος, εις μάτιν κουράζεται, εις μάτιν ελπίζει ότι κάτι θα επιτύχει. Ακούσατε το Χριστό μας σήμερα. Ως άνθρωπον εις την γην, τι είναι τρόπο επειράστη. Πρώτα σαρκικός, δεύτερον κοσμικός και τρίτον σατανικός. Σατανάς είναι τρίτος. Πρώτος είναι η σάρξ του ανθρώπου, την οποία σάρκα δεν μπορείς να την αποχωριστείς οπουδήποτε κι αν πας, μα και στην εκκλησία ακόν, και στο φαγητό και στον ύπνο και στην προσευχή ακόν. Είναι πάντοτε η σάρξ αντιμέτωπος της ψυχής. Ό,τι συμφέρει στην ψυχή δεν το θέλει η σάρκα, και ό,τι θέλει η σάρξ δεν συμφέρει στην ψυχή, και είναι σε εμπόλεμο κατάσταση πάντοτε, και αλίμον από τον άνθρωπο ο οποίος ενδίδει στας επιθυμίας της σαρκός και στην αλαζονία του βίου, όπως λέγει ο Παύλος. Τι είναι τρόπο νικάται η σάρξ? Ο πρώτος βοηθός της σαρκός για να νικήσει τον πειρασμόν είναι η νηστεία. 40 μέρες και 40 νύχτες άκουσα εγώ ότι ενίστεψε ο Χριστός. Το είχε ανάγκη? Υπογραμμών, υπολυμπάνων ή να τη σύχνεση αυτού περιπατήσων. Άφησε ένα δρομάκι, άφησε μια οδό, άφησε μια διδασκαλία ότι αυτό πρέπει να ακολουθήσεις εάν θέλεις να νικήσεις τον υπαρίθ ένα, τον εχθρό σου που είναι η σάρξ σου. Η νηστεία είναι κάτι που έχει δοθεί μέσα στον παράδεισο. Την πρώτη εντολή την έλαβε ο Αδάμ. Εκ του ξύλου του γινώστην καλών και κακών και πονηρών ουφάγεστε. Το ουφάγεστε νηστείασε στην νομοθεσία, όπως λέγει ωραιότατα και επιγραμματικότατα ο Μέγας Βασίλειος. Εάν ενίστευε από του ξύλου η Εύα και ο Αδάμ, ού κάνε δεόμεθα εμείς ταύτης της νηστείας. Νηστεύσομεν τίνιν, ή να εις τον παράδεισον επανήλθομεν. Η έξωσης του Αδάμ και της Εύας εκ παραδείσου έγινε δυνάμη της κοιλίας των. Η κοιλία του ανθρώπου είναι η εστία του Σατανά. Η δύναμη του Σατανά κατά τους πατέρας επομφαλόγαστρος. Εδώ έχει την έδρα του ο διάβολος. Και αν θέλει ο άνθρωπος να νικήσει τη σάρκα του, θα κάνει την νηστεία αυτή που επιβάλλεται, όχι νηστεία σωματοκτόνο, παθοκτόνο νηστεία. Με μέτρα, με διάκριση, με σοφροσύνη να μην πέσει από το άλλο μέρος, για να ελευθερώσει την ψυχή, να μπορέσει να αγωνιστεί. Διαφορετικά δεν θα μπορέσει να το επιτύχει. Η σάρκα του λοιπόν ο άνθρωπος δεν μπορεί να την αποχωριστεί τον εχθρό αυτό. Γι' αυτό είναι ο πρώτος υπαρίθ με εχθρός, ο οποίος νικάται μόνον δια της νηστείας. Το έδειξε ο Χριστός, ο οποίος ενίστεψε 40 μέρες και 40 νύχτες, χωρίς να το έχει ανάγκη όπως το έχουμε εμείς οι άνθρωποι, οι εμπαθείς ανάγκη. Ο δεύτερος εχθρός είναι ο κόσμος. Εμείς είναι θα περισσότερο κοσμοφοβούμενοι, ανθρωποφοβούμενοι, παρά θεοφοβούμενοι. Το Θεό δεν το φοβάται ο άνθρωπος. Φοβάται τον κόσμο. Ντρέπεται πολλές φορές τον κόσμο. Και ο κόσμος τον προλαμβάνει να μην κάνει κάτι ζημιά κάποτε, πόσο το Θεό δεν το φοβάται. Θυμούμαι κάτι που διάβαζα
που είχε σχέση με τον Άγιο Εφραίμ το Σύρο. Εκατέβη κάποτε στην Αλεξάνδρεια ο Άγιος Εφραίμ και τον δακτυλοδεικτούσαν οι άνθρωποι ότι είναι Άγιος. Μια πόρνη που ήτο εκεί είπε, εγώ θα σας αποδείξω ότι δεν είναι Άγιος, και άρχισε να τον περιβάλλει και να τον πολιορκεί το γέροντα και να του χαριεντίζεται. Ο γέροντα την αντελήφθη, αλλά δεν απήντησε. Όλη την ημέρα τον εδίωκε από κοντά, από δίπλα, από μπροστά και του εκουνούσε την ουρά του σαν το σκυλάκι. Την ουρά της. Της χαμογέλασε το βράδυ αυτός. Σου λέει, τον έπιασα. Εστάθη κάπου σε ένα απόμερο μέρος. Είδα, λέει, που σε κούρασα από το πρωί που με παρακολουθείς. Το σκέφτηκα, λέει, καλά και σκέφτηκα να σε ικανοποιήσω. Αυτή ευχαριστήθη τώρα ότι τον έβαλε στο χέρι. Αλλά δεν θα μπορέσω απόψε, γιατί έχω απόλυτον εργασία αύριο στις 10 το πρωί που θέλει να συναντηθούμε. Είπε αυτή λοιπόν κάπου εκεί να συναντηθούν. Πράγματι λοιπόν συνηθίσαν την άλλη μέρα το πρωί, αυτή όλη νύχτα αδαιμονισμένη, έλεγε και στους άλλους ότι ήδη τον ενίκησε και θα δείτε το πρωί. Πράγματι λοιπόν την συνήθισε το πρωί και άρχισαν να περπατούν μίαν κεντρική οδόν μέσα στην Αλεξάνδρεια. Προχώρησαν και έφτασαν σε ένα πάρκο. Στο πάρκο εκείνο, όταν έφτασαν που ήταν το γκαζόν, όπως θα λέγαμε κάτω, έβγαλε το ράσο του ο Άγιος Εφραίμ και το έστρωσε κάτω στο χορτάρι και την προκάλεσε και του λέγει, ντροπή, του λέει, ντροπή εδώ μέσα στον κόσμο, ώστε παιδί μου, λέγει, τον κόσμο τον φοβήσε και τον τρέπεσε, το Θεό δεν τον φοβήσε, δεν τον τρέπεσε. Και αν δεν τον φοβήσε το Θεό εσύ και δεν τον τρέπεσε, τον φοβάμαι και τον τρέπουμε εγώ, παιδί μου. Και φρόντισε κατ' επέκταση να μπορέσεις να ντρέπεσαι και να φοβήσαι τον Θεό. Αν λοιπόν ο άνθρωπος μπορούσε να κάνει διάκριση μεταξύ Θεού και κόσμου, όπως έκανε ο Άγιος Εφραίμ, θα προλάμβανε πολλά πράγματα. Για λογαριασμό του κόσμου ο άνθρωπος αμαρτάνει. Ενδύεται γιατί θέλει ο κόσμος έτσι. Δεν νηστεύει για το θέλει ο κόσμος. Δεν κάνει παιδιά γιατί το θέλει ο κόσμος. Κλέβει, κάνει πράγματα, ψεύδεται κλπ. Διότι το θέλει ο κόσμος. Δεν εκκλησιάζεται διότι φοβάται τον κόσμο. Δεν εξομολογείται διότι φοβάται τον κόσμο. Δεν κοινωνεί διότι φοβάται τον κόσμο. Μεγάλο θηρίο ο κόσμος. Και αν οι άνθρωποι είχαν προσέξει αυτό που είπε ο Χριστός μας, προσέχετε από τον ανθρώπων, και δεν είπε προσέχετε από τον θηρίον, θα μπορούσε να καταλάβει τι είναι ο κόσμος. Πολλοί άνθρωποι σηκώνουν την νηστεία την Τετάρτη και την Παρασκευή γιατί ήρθε ο Κύριος τάδε και η κυρία τάδε επίστευση. Πολλοί άνθρωποι σηκώνουν την νηστεία από το σπίτι τους τις ημέρες της νηστείας για να σερβίρουν, για να μην παρεξηγηθούν από τον κόσμο. Το θηρίο αυτό. Έξω Χριστέ εσύ, έξω Παναγία, έξω Θεέ. Ο κόσμος εδώ, ο Κύριος τάδε, η κυρία τάδε κλπ. Μεγάλο θηρίο ο κόσμος. Γιατί οι γυναίκες έγιναν άντρες και οι άντρες έγιναν γυναίκες. Για τον κόσμο. Δεν έγινε για τον Χριστό, δεν έγινε για την Παναγία, δεν έγινε για τους Αγίους των. Έγινε για τον κόσμο, τον φοβούνται τον κόσμο. Λοιπόν, να τους δώσει πιστοποιητικών. Αυτός ο διεφθαρμένος κόσμος. Τον ενίκησε ο Χριστός σήμερα. Τον πήρε το Χριστό μας ο Σατανάς και τον ανέβασε στο πτερύγιο. Και του λέει, βάλε αυτόν κάτω, θα σε πιάσουνε. Για να τον χειροκροτήσουνε δηλαδή. Δεν το έκαμε ο Χριστός. Ούτε στην πρώτη περίπτωση που του υπέδειξε να κάνει τους λίθους άρτων για να χορτάσει. Ούκο πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά εμπαντήρηματι εκπορευωμένου εκ του σώματος του. Είναι μόνο για φαΐ, λέει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι και πνεύμα. Και δεν εννοείται άνθρωπος χωρίς πνεύμα. Διότι άνθρωπος χωρίς πνεύμα είναι λείψανον, είναι υπόλοιπον, είναι χώμα. Αυτός που αξιοποιεί τον άνθρωπον είναι το πνεύμα. Όταν λοιπόν εγώ βάλω τη σάρκα για να μου καταστρέψει το πνεύμα, δεν είμαι καν άνθρωπος, όχι λογικός, τίποτα δεν είμαι στην περίπτωση αυτή. Δύο μεγάλα λοιπόν θηρία είναι η σάρξη του ανθρώπου και ο κόσμος. Φυλαχτείτε από τον κόσμο, διαλέξτε τους φίλους σας. Κοιτάξτε
από την τρυπίτσα της πόρτας σας ποιος θα μπει μέσα, ποιος σας χτυπάει, αν πρέπει να ανοίξετε ή όχι. Σκεφτείτε το σοβαρά. Ο κόσμος είναι ένα μεγάλο θηρίο που επηρεάζει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν είναι γερός. Να αφομοιώσει τον κόσμο, αφομοιώνεται από τον κόσμο. Ή θα έχει μία ανεπήρεια αυτός επ' αυτού, ή θα επηρεαστεί αυτός από τον κόσμο. Προσοχή λοιπόν, πάντοτε εκλεκτική εις τον κόσμο. Και πάντοτε να βάζετε μπροστά σας το ένα μέρος των Θεών και το άλλο τον κόσμο. Ο κόσμος παρέρχεται και όλη η ειδονία αυτού, πόσον ο Θεός μένει. Ο κόσμος δεν θα μπορέσει να μας βοηθήσει. Το πολύ πολύ να μας στείλει κανένα στεφάνι στον τάφο μας. Πολλοί δεν τους επιτρέπει ο γιατρός να πάνε, να έχουν συγκινήσεις και δεν έρχονται ούτε στον τάφο. Μεγάλο λοιπόν θηρίο ο κόσμος. Πρώτο η σάρξη του ανθρώπου και δεύτερον ο κόσμος. Και τρίτον ο Σατανάς. Σατανάς έρχεται τελευταίος. Πολλά πράγματα τα κάνουμε εμείς χωρίς καν να τα ξέρει ο διάβολος. Χωρίς καν να τα γνωρίζει. Να μπορεί να τα φανταστεί ο Σατανάς, παρότι είναι σατανικό μυαλό και παίρνει πολλές στροφές, εντούτοις όμως δεν τα κάνει πολλά πράγματα. Προπορευόμεθα εμείς σε πονηρίες από αυτό το Σατανά και παραδειγματίζεται και δανείζεται από μας ο Σατανάς. Ο τρίτος πειρασμός του Κυρίου ήτο, εφόσον δεν τον νίκησε στη μία πλευρά, δεν τον νίκησε στην άλλη πλευρά, εφόσον ο Χριστός μας του απήντησε γραφικώς και στις δύο περιπτώσεις, τότε του υπέδειξε έναν άλλον απλούν, ανώδυνον τρόπον. Είναι σαν να του έλεγε, ήρθες εις τον κόσμο, ναι, για να πεθάνεις, για να πάρεις αυτά τα πράγματα τα οποία κατέχω εγώ. Ιδού λοιπόν, πάντα ταύτα σιδώσω αν πεσόν προσκυνήσεις μη. Κάνε μου, του λέει, μια μετάνια και εγώ να στα δώσω όλα αυτά. Ποια όλα? Ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Το εγωισμό του Σατανάς, και ίσως και αλήθεια να έλεγε, κρατούσε τα πάντα. Αυτά που ήρθες να απελευθερώσεις και να τα δώσεις στους ανθρώπους, θα σου τα δώσω εγώ αν μου κάνεις μια μετάνια. Εύκολο πράγμα δεν είναι να κάνεις μια μετάνια και να κερδίσεις όλο τον κόσμο? Εύκολο. Ο Χριστός δεν τον έκανε, δεν την έκανε τη μετάνια αυτή, διότι ο άνθρωπος ο οποίος θα κάνει τη μετάνια είναι δούλος αυτού. Είναι αυτός δούλος σε εκείνον που έκανε τη μετάνια. Και όσα έχει είναι εκείνου που έκανε τη μετάνια. Δεν είναι δικά του, γιατί είναι δούλος πλέον. Είναι ένα τέχνασμα αυτό που δεν μπορεί να το συλλάβει ο άνθρωπος. Τι θα πάθω, λέει άλλη, εφόσον θα πάω μια φορά, ξέρω εγώ, θα πάω να συντροφεύσω κάποιον κλπ. Θα κάνω όμως, θα πάρω ένα διαμέρισμα, θα μου έχει αυτοκίνητο, θα μου έχει το άλλο, θα μου κάνει μια τουαλέτα, ξέρω εγώ, τόσες ευκολίες. Τι έπαθα εγώ, αστειεύεσαι τώρα, τίποτα δεν είναι αυτά. Αυτό το τίποτα, πόσον έπεσες το αμάρτημα της πορνείας, της μοιχείας, της απάτης, τι είπα να πει, δεν τίποτα. Πόσον εδουλώθεις στο Σατανά και έκαμε στο Σατανά το σχέδιο, σε κρατάει ο Σατανάς από εκεί, εφόσον κατά τα άλλα νομίζεις ότι είσαι ελεύθερος, διότι δεν σε έμαθαν, δεν σε άκουσαν, δεν έφτασες στον εισαγγελέα, δεν έφτασες του κόσμου τα αυτιά κλπ. Μα εφόσον σε κρατάει ο Σατανάς, μεγάλο μάθημα. Πολλά διδάγματα έχει αυτό το μέρος. Εν ψυχρό διαβάστε το κεφάλαιο αυτό. Είναι το τέταρτο κεφάλαιο του Ματθαίου και το τέταρτο κεφάλαιο του Λουκά. Οι δύο αυτοί ευαγγελιστέ ομιλούν δια τους πειρασμούς του Κυρίου. Ο Κύριος επειράστη όχι για λογαριασμό του, επειράστη για λογαριασμό δικό μας κατεξοχήν, για να μας δείξει ότι είναι κατορθωτά. Μη δικαιολογήστε, μη συζητείτε, μην επιρρύπτετε τα ευθύνας εις τους άλλους. Με έβαλε, μου είπε, με παρέσυρε, με εξεβίασε, ψέματα, με ψή κεφαλαίο. Σου είπε ναι, δεν σε εξεβίασε όχι. Η αμαρτία γίνεται όπως εγένετο και όπως έγινε η πρώτη αμαρτία. Σατανάς υπέδειξε, τη Εύας της άρεσε, αυτή έκοψε, αυτή έφαγε, αυτή έδωσε, αυτή απέθανε, αυτή εξώθη. Ο Σατανάς είπε μόνο, υπέδειξε. Το ίδιο κάνει και σε εμάς ο Σατανάς.
μας υποδεικνύει και εμάς μας αρέσουν αυτά που μας υποδεικνύει και εμείς τα πράττουμε. Αυτός λέγει και εμείς πράττουμε. Αυτός είναι ο χοροδιδάσκαλος και εμείς χορεύουμε. Αν θέλουμε δεν χορεύουμε. Γι' αυτό αύριο θα ακούσουμε πορεύεστε το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Αυτό σας έλεγε, εσείς επράτετε. Ορίστε λοιπόν μαζί στην προέκταση του βίου τούτου. Είναι βέβαια σκληρό, είναι δύσκολο ο άνθρωπος να ζήσει αυτή τη ζωή. Όμως έρχεται συνήγορος ο Χριστός και βοηθάει τον αγωνιζόμενο. Είναι ένας σταυρός, είναι ένας πειρασμός. Είναι μια εκτέλεση, ένα χαρακτήρι κάθε μέρα. Σου σκίζει την καρδιά σου η κακία του κόσμου, οι πειρασμοί του βίου και τόσα άλλα πράγματα. Όμως ο Χριστός όλους τους ανθρώπους αυτούς τους βοηθάει. Όπως αυτός εβοηθήθη υποσήμωνος Κυριναίου στον κόσμο τούτον και έφερε το σταυρό του μέχρι του Γολγοθά και εκεί έλαμψε, έτσι υπάρχει και Χριστός Σίμων Κυριναίος για τον άνθρωπο, ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει. Θέλει όμως ο άνθρωπος, αυτό είναι. Εμείς οι Ορθόδοξοι είμεθα πλαισιωμένοι από τόσους Αγίους, από τόσους μάρτυρας, από τόσους οσίους. Δεν ήσαν άνθρωποι αυτοί? Δεν φορούσαν σάρκα αυτοί? Δεν είχαν οικογένειες αυτοί? Δεν είχαν πειρασμούς αυτοί? Δεν είναι δυνατόν. Ποιος ήρθε στον κόσμο και δεν επηρεάστηκε? Δεν υπάρχει. Είναι αδύνατο να περάσει από εδώ. Πώς ενίκησαν, πώς επέπλεψαν και αν έπεσαν πώς σηκώθηκαν? Διά του Χριστού. Τον Χριστό χρησιμοποίησαν. Αυτός είναι εκείνος που δίνει τη δύναμη του ανθρώπου να μπορέσει να νικήσει όλους αυτούς τους πειρασμούς που είναι στον κόσμο τούτον και να βγει νικητής. Ομιλώ δίπλα στον Άγιο Γεώργιο των Ιωαννίνων. Είμαι δίπλα στα Άγια Λείψανά του. Είμαστε μέσα στον Φερόνιμον ναόν του. Για κοιτάξτε τον, ένα φουστανελά εκεί επάνω. Φανταστείτε τον, πηγαίνετε 100 χρόνια πίσω, 150 ξέρω πώς, και μιλήστε μαζί του. Τι είτο αυτός, άγγελος εξ ουρανού? Εγεννήθη Άγιος εκ Τηλίας Μητρός? Δεν γεννήθηκε με σάρκα? Δεν γεννήθηκε με φιλοδοξίες? Δεν είχε μάνα, δεν είχε πατέρα, δεν είχε οικογένεια? Δεν ήταν κοινωνία? Δεν είχε φίλους? Δεν είχε φιλενάδες που υπήρχαν στο περιβάλλον του κλπ? Πώς αυτός δεν είπε όχι και έφτασε μέχρι μαρτυρίου και πήρε τη σφραγίδα του Χριστού και ερχόμαστε εμείς τώρα από βασιλέα μέχρι τελευταίον και του ανάβουμε κεριά και του φιλούμε και του ζητάμε τις πρεσβείες? Γιατί? Γιατί πήρε τη σφραγίδα του Χριστού που αντέχει πλέον στην αιωνιότητα. Πώς το έκανε αυτός? Και μόνον ένας άνθρωπος, εάν εσώζετο, όχι ανάγιαζε, αν εσώζετο, ή το ικανός να σταθεί μάρτης κατηγορίας έναντι όλων ημών, οι οποίοι δεν κάνουμε κανέναν αγώνα. Τίποτα δεν θέλουμε να μάθουμε από εκείνα που έχουν σχέση με την ψυχή. Και στεκόμαστε ότι είναι αδύνατα. Στεκόμαστε ότι είναι σκληρά. Δεν είπα ότι δεν είναι σκληρά. Δεν είπα ότι δεν υπάρχουν αγκάθια. Αλλά είναι κατορθωτά. Δεν εκήρυξε ο Χριστός μας διδασκαλία ακατόρθωτον. Ούτε εκήρυξε ο Χριστός για να πράξουμε εμείς. Έπραξε αυτός και έπειτα εκήρυξε. Δεν είναι ο αρχηγός των θρησιών των ανθρώπων οι οποίοι κηρύττουν και δεν πράττουν. Είναι αυτός ο οποίος έπραξε και έπειτα εκήρυξε. Γι' αυτό και μακάρισε και είπε «Ο ποιήσας και διδάξας μέγας κληθήσετε στη Βασιλεία των Ουρανών». Απαραίτητα στοιχεία αυτά. Γι' αυτό ο καθένας μας με τον τρόπο μας, με τον τρόπο του, ας κοιτάξει να κάνει μια συζήτηση με τον Αγιό του, μια συζήτηση με την Θεοτόκον, μια συζήτηση με τον Κύριο και να του ζητήσει πληροφορίες πώς στέκεται έναντι της σωτηρίας της ψυχής του. Διότι ο άνθρωπος δεν έχει το μέτρο. Ο άνθρωπος δεν έχει τη μεζούρα. Δεν έχει τη ζυγαριά που μπορεί να μετρήσει τον εαυτόν του να δει αν είναι κατάλληλος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Μετράει ο σύζυγος την σύζυγον και τη βγάζει χρυσή. Μετράει η σύζυγος τον σύζυγον και τον βγάνει μαλαματένιον. Μετράει η μάνα τα παιδιά και τα παιδιά τη μανούλα, διότι τους κάνει γλυφιτσούρια και τρώνε και τους περιποιείται. Και τους στέλνει ο ένας το άλλο στον παράδεισο. Το Χριστό τον ερώτησες όμως τι γνώμη έχει? Τον Άγιο σου που φέρεις ή την Αγία σου που φέρεις το όνομά της, ερώτησες τι γνώμη φέρει? Εγώ σε στέλνω και εσύ σε μένα στέλνεις στον παράδεισο. Αυτοί σε στέλνουνε? Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχουμε το μέτρο εμείς. Πρέπει λοιπόν να το ζητήσουμε.
Ο Χριστός μας ανέχεται, διότι η Θεοτόκος κρατάει τον ουρανό, διότι οι Άγιοι κρατούν τον ουρανό, παρουσιάζουν το αίμα τους, παρουσιάζουν το μαρτύριό τους και κάμπτουν τη δικαιοσύνη του Θεού, τη ρομφαία αυτή που την έχει πάρει στο χέρι του. Και εν τούτης ο άνθρωπος δεν κάνει καλή χρήση αυτής της μακροθυμίας. Αγαπητοί μου, όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, το τέμπλεον αυτό, το παραπέτασμα αυτό ήταν κλειστό. Υπήρχε το αρχιερεύς μια φορά το χρόνο να κάνει ορισμένη θυσία μέσα. Αυτή όμως η ωραία πύλη λεγόμενη δεν υπήρχε τότε. Ήταν κλειστή. Σήμερα όμως άνοιξε. Ο Χριστός εσταυρώθη. Και όπως σας έχω πει πολλές φορές, άνοιξε εδώ μια πόρτα τόσο μεγάλη ώστε να μπορούν και οι πιο αμαρτωλοί να εισέλθουν. Μη ζητήσουμε να εισέλθουμε δια άλλου τρόπου. Δια του τρόπου που υπέδειξε ο Χριστός στο πανδοχείο του εδώ. Ή στους πανδοχείς του, τους ιερείς, να εργάζονται τη σωτηρία του ανθρώπου. Αν θελήσει ο άνθρωπος να πάει δίθεν από κάποιον άλλον τρόπο δικό του, με τα έργα του, με την καλοσύνη του και όχι με μετάνοια, εξομολόγηση και θεία κοινωνία, δεν είναι δυνατόν. Είδατε οι αρχάγγελοι ένθεν και εκείθεν που στέκονται με μία ρομφέαν. Ξέρετε τι λένε? Όχι από εδώ, από το μέσον. Όχι από εδώ, από το μέσον. Από εκεί θα πας. Αυτό κάνουν. Εμποδίζουν τους ανθρώπους να εισέλθουν δίθεν από άλλη θύρα ή μία από τη μεσανή. Αυτή είναι πάντοτε η μεγάλη θύρα. Αυτή έχει δίπλα τη μητέρα της ζωής να πρεσβεύει και το Χριστό να σώζει. Χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι ενώνονται και συμφιλιώνονται με το Χριστό στον κόσμο τούτον, αφήνοντας τις αμαρτίες τους στην εξομολόγηση και λαμβάνοντας το εισιτήριο, το σώμα και το αίμα του Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον σε αυτήν την ωραίαν πύλη. Εύχομαι λοιπόν για τον πρεσβεών των Αγίων της ημέρας, ιδιαίτερος δε για τον πρεσβεών του Αγίου Γεωργίου του Νέου, όπου ο ιερός ναός ούτως εμνύνεται και τα Άγια Λείψανα